Έχουμε δίπλα μας τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Coach, η ομάδα σας γνώρισε την ήττα σήμερα. Πείτε μας τα σχόλιά σας για από την σημερινή αναμέτρηση. Αρχήν να συλληπιθούμε πρώτα τον συνάδελφο και πάνω απ' όλα φίλο Νικόλα Παπαδόπουλο για το χάμο της μητέρας του. Και το παιχνίδι τώρα σε δεύτερη μοίρα. Θεωρώ πήγαμε καλύτερα από την ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο. Πιστέψαμε ότι θα κερδίσουμε από τα πρώτα λεπτά το παιχνίδι, θα κάνουμε μια μεγάλη διαφορά και θα το τελειώσουμε. Δυστυχώς δεν είναι έτσι ο αθλητισμός στο μπάσκετ. Ένα παιχνίδι είναι 40 λεπτά. Και μετά από το comeback της ΑΕΚ και σταδιακά άρχισαν να πατούν καλά και αυτοί μέσα στο παιχνίδι, δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε πνευματικά και να μπούμε ουσιαστικά στη διεκδίκηση του αγώνα. Η ήττα αυτή σήμερα σας φαίνεται σε ένα δύσκολο σημείο βαθμολογικά. Μένετε πίσω, ακολουθεί το παιχνίδι με την ΑΕΛ, το οποίο πλέον είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, από τη μέρα που ανάλαβα είναι σε δύσκολη θέση η ομάδα. Εντάξει, πριν από το παιχνίδι το σημερινό, στα 6 παιχνίδια που είμαι εγώ προπονητής είχαμε 4 στα 6. Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς, παίζουμε για την νίκη. Προσπαθούμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Χρειάζεται χρόνος, σκληρή δουλειά. Και νομίζω βήμα-βήμα μέχρι τα play-offs η ομάδα θα είναι έτοιμη. Σίγουρα είναι διεκδικητική και η αντιπάλη μας, αλλά πιστεύω ότι εξαρτάται από τη δική μας παρουσία και απόδοση ποια θα είναι η συνέχεια. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.